Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Στη δημοσιότητα έδωσαν αργά το απόγευμα τα ψηφοδέλτια επικρατείας τους Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Επικεφαλής του επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ο αεροπαγίτης Χαράλαμπος Αθανασίου, ενώ ακολουθούν οι δύο στενοί συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά, Χρύσανθος Λαζαρίδης και Γιάννης Μιχελάκης. Είναι ένα ψηφοδέλτιο που επιβραβεύει την αξιοσύνη, την καταξίωση, το ήθος, δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς, ανακοινώνοντας το ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματός του. Στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ επικεφαλής τίθεται ο Ολυμπιονίκης Πύρος Δήμας και τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Φόφη Γεννηματά. Ο πρόεδρος του κόμματος, Ευάγγελος Βενιζέλος, είπε ότι ο Πύρος Δήμας με τα 4 Ολυμπιακά μετάλλια του συμβολίζει την Ελλάδα που προσπαθεί, αγωνίζεται και πετυχαίνει, την Ελλάδα που πρέπει να σηκωθεί και πάλι και να σταθεί όρθια. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία για την επομένη των εκλογών, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος στη διάρκεια διακαναλικής συνέντευξης που παραχώρησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Πελοποννήσου. Αντίθετα, όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, όπως εμφανίζεται σήμερα, αυτοαποκλείεται από τις όποιες εξελίξεις και ο κύριος Σαμαράς αυτοαποκλείεται από τη συζήτηση για το μέλλον της χώρας. Ο κύριος Καραμανλής έσπασε τη σιωπή του, μίλησε για πρώτη φορά από το 2009, θυμήθηκε να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, ξέχασε όμως τις ευθύνες της διακυβέρνησης του τόπου από την παράταξή του και τις εξηγήσεις που περιμένουν οι πολίτες. Τη δήλωση έκανε η εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Φόφη Γεννηματά, σχολιάζοντας τη σημερινή δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Ο κύριος Καραμανλής στο μήνυμά του τόνισε ότι αναγκαία προϋπόθεση για την πολιτική και κυβερνητική σταθερότητα είναι η ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας. Στην ημερησία διάταξη της Διακομματικής Επιτροπής που θα συγκληθεί αμέσως μετά την επίσημη ανακήρυξη από τον Άριο Πάγο των υποψηφίων κομμάτων και συνδυασμών κομμάτων θα συμπεριληφθεί το θέμα που αφορά το debate. Τη δήλωση έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιαννίτσης μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Μουρούτη. Στα 17,5 ευρώ ανήλθε το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα το 2010 έναντι 26,9 ευρώ στην Ευρωζώνη και 22,5 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Κατά μιας άτακτης χρεοκοπίας της Ελλάδος τάχθηκε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, υποστηρίζοντας ότι θα είχε ολέθριες συνέπειες. Ο κύριος Μπαρόζο απέδωσε την κρίση την οποία περνάει σήμερα η Ευρώπη, αφενός στην ανεύθυνη συμπεριφορά ορισμένων κυβερνήσεων που οδήγησαν τα κρατικά χρέη σε μη βιώσιμα επίπεδα και αφετέρου στη διαφθορά του χρηματοπιστωτικού τομέα. Βέβαιος ότι η ανακεφαλαιοποίηση και η ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήματος θα ολοκληρωθούν σύντομα και με επιτυχία, εμφανίζεται ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος στην ετήσια έκθεση της Τράπεζας για το 2011 που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Ωστόσο, δυσίωνα είναι τα μηνύματα για την πορεία της οικονομίας, καθώς προβλέπεται ύφεση σχεδόν 5% για το 2012, η ανεργία εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 19% και ο πληθωρισμός το 1,2%. Εκτιμάται επίσης ότι είναι εφικτή η εμφάνιση πρωτογενούς πλεονάσματος στον προϋπολογισμό του 2013, προβλέποντας ότι η ανάκαμψη της οικονομίας μπορεί να ξεκινήσει από το τέλος της χρονιάς αυτής. Ο κύριος Προβόπουλος προειδοποίησε ότι εάν μετά τις εκλογές τεθεί εν αμφιβόλο η βούληση της νέας κυβέρνησης και της κοινωνίας ώστε να εφαρμοστεί το πρόγραμμα, η χώρα κινδυνεύει να περιέλθει γρήγορα σε κατάσταση ιδιαίτερα δυσχερή. Τόνισε ότι παραμένει το διακύβευμα μεταξύ της προσπάθειας ανασυγκρότησης της οικονομίας εντός της ζώνης του ευρώ και της άτακτης οπισθοδρόμησης που θα την οδηγούσε δεκαετίες πίσω. Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Παναγιώτη Θωμόπουλο, είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, όπου εξετάστηκε εκτενώς το ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Ο κύριος Θωμόπουλος δεν έκανε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, ωστόσο στέλεχος του Ταμείου ανέφερε ότι τα 25 δις ευρώ που προβλέπονται στο νέο δάνειο για τις τράπεζες έχουν ήδη φτάσει στην Ελλάδα.
κατά των οριζόντιων περικοπών εισοδημάτων και κοινωνικών παροχών που επιτείνουν το φαύλο κύκλο της ύφεσης και διαρριγνύουν την κοινωνική συνοχή, τάσεται ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Μίχαλος, σχολιάζοντας την ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Τραγική διάψευση των εικασιών του κυρίου Σαμαρά για τους μισθούς χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης τα όσα ανέφερε ο κύριος Προβόπουλος. Το νοσοκομείο Νίμιτς επισκέφθηκε σήμερα η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρίγα, η οποία κάλεσε τον ελληνικό λαό τη δεδομένη δυσαρέσκειά του απέναντι σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία να μην τη σκορπίσει δεξιά και αριστερά σε αυταπάτες. Στην Κεσαριανή περιόδευσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας κατηγόρησε τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Σαμαρά ότι έχουν υπογράψει τη φτωχοποίηση των Ελλήνων και την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας. Για διάλυση των εργασιακών σχέσεων και αύξηση της ανεργίας κατηγόρησε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς τους προέδρους των ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Το ψηφοδέλτιο επικρατείας της Δημοκρατικής Συμμαχίας με επικεφαλής τον καθηγητή Γεώργιο Μπίτρο έδωσε στη δημοσιότητα η πρόεδρος του κόμματος Ντόρα Μπακογιάννη. Το ψηφοδέλτιο επικρατείας της Κοινωνικής Συμφωνίας παρουσίασε η πρόεδρος του κόμματος Λούκα Κατσέλη. Επικεφαλής τέθηκε η Σταυρούλα Αντωνάκου, παγκόσμια πρωταθλήτρια της Εθνικής Ομάδας Πόλο. Τετράωρη στάση εργασίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι σε όλες τις κατηγορίες πλοίων αποφάσισε η ΠΝΟ για την 1η Μαΐου. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο εκδότης Γιώργος Κουρής, ο οποίος συνελήφθη για χρήση στο δημόσιο. Σε βάρος του Γιώργου Κουρή έχει σχηματιστεί δικογραφία για μη καταβολή χρεών στο δημόσιο που φέρεται να φτάνει το ποσό των 307.000 ευρώ. Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη εναντίον του και τον παρέπεμψε να δικαστεί στο αυτόφορο. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Σύμφωνο θα επικυρωθεί από όλες τις χώρες, όποιος και αν είναι ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble, ο οποίος επανέλαβε την αντίθεσή του προς τα ευρωομόλογα που ζητεί ο Φρανσουά Ολάντ. Η Ιταλία και η Ισπανία αναγκάστηκαν να πληρώσουν σήμερα υψηλότερο κόστος για τον δανεισμό τους με τις εκδόσεις ομολόγων και εντόκων γραμματείων εν μέσω της ανησυχίας που υπάρχει για την πορεία των οικονομιών τους. Ο οίκος πιστολιπτικής αξιολόγησης Moody's προειδοποίησε την Ολλανδία ότι το αξιόχρεό της μπορεί να υποστεί πίεση για υποβάθμιση εφόσον διαπιστώσει εξασθένιση στη δέσμευσή της για δημοσιονομική πειθαρχία. Απόψε διεξάγεται ο πρώτος επαναληπτικός ημιτελικός για το Champions League μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Τσέλσι. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 10 παρατέταρτο από το Μέγκα. Ήταν οι ειδήσεις από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.